Είμαστε με τους περιβαλλοντολόγους Ελένη Γαλινού και Μιχάλη Μπάκα και αντικείμενο αυτής της συνέντευξης είναι η έκθεση φωτογραφίας που γίνεται στη ΦΕΜ και έχει θέμα ζώα, φυτά, οικότοποι στις προστατευόμενες περιοχές της Λέσβου. Κύριε Μπάκα, πώς αποφασίσατε ο Φακός να εστιάσει σε αυτό το θέμα? Εγώ ως περιβαλλοντολόγος πάντα είχα ενδιαφέρον για τα πουλιά. Τα τελευταία 15 χρόνια ασχολούμαι πιο συστηματικά με τη φωτογραφία και με τη φωτογραφία φύσης. Οπότε η λογική μου ήταν πάντα να δείξω τις ομορφιές του νησιού, έτσι ώστε να καταλάβουν και οι κάτοικοι την αξία του, γιατί έτσι μπορούν και μετά να το προστατεύσουν. Όλα αυτά τα χρόνια μάζεψα πολλές φωτογραφίες, όπως καταλαβαίνετε, από τη φύση της Λέσβου και μας δόθηκε αυτή η ευκαιρία τώρα να παρουσιάσουμε όλη αυτή τη δουλειά, μέρος ουσιαστικά της δουλειάς μου, με τη συνεργασία του ΟΦΠΚ και την στήριξη του ΟΦΠΚ, τον οποίο τον ευχαριστώ, για να υπάρχει και το υλικό το οποίο θα μπορούσε να το δείξουμε και στα σχολεία και με ένα πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης που έχει οργανώσει και ο ΟΦΠΚ, να υπάρχει διάδοση της πληροφορίας. Πόσο θα διαρκέσει η έκθεση και τι ώρες είναι επισκέψιμη? Θα διαρκέσει μέχρι τις 3 Ιουνίου. Μέχρι την Κυριακή 26 Μαΐου θα είναι ανοιχτή 7 με 9 το απόγευμα, που θα είμαι εγώ εδώ και θα μπορώ να βοηθάω. Την επόμενη εβδομάδα θα είναι η Ελένη, η οποία έχει οργανώσει επισκέψεις τα πρωινά για τα σχολεία τα οποία ενδιαφέρονται. Και από ό,τι ξέρω, υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον και γίνονται και τέτοιες επισκέψεις. Αλλά κατόπιν ραντεβού που ο κάθε εκπαιδευτικός κλείνει με την Ελένη. Μαθαίνουμε ότι οι εκπαιδευτικές επισκέψεις είναι sold out. Πώς αποφάσισε να αγκαλιάσει ο ΦΠΚ μια τέτοια ενέργεια και πόσο υποστηρικτικό είναι τα παιδιά να μαθαίνουν για τα προστατευόμενα είδη της Λέσβου και για τις περιοχές της? Η συγκεκριμένη έκθεση φωτογραφίας είναι η πρώτη μεγάλη εκδήλωση που διοργανώνει η Μονάδα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Βορειοανατολικού Αιγαίου. Μέχρι τώρα ασχολούμασταν με την εφαρμογή έργων συγκεκριμένων για τη διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών. Είναι η πρώτη μας ανοιχτή εκδήλωση για το κοινό. Μας ήρθε κουτί η διαδρομή του Μιχάλη μέσα από τη φωτογραφία στα είδη της Λέσβου και επιλέξαμε κάποια είδη εμβληματικά ζώων, φυτών και οικοτόπων αντιπροσωπευτικά από τις προστατευόμενες περιοχές, τις 11 προστατευόμενες περιοχές που έχει το νησί μας. Μαζί με την έκθεση έχουμε σχεδιάσει ένα ειδικό πρόγραμμα που την πλαισιώνει με ένα βιωματικό παιχνίδι, κινητικό κιόλας, για τα παιδιά για να έχει ενδιαφέρον, για τις μικρές ηλικίες. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό τα παιδιά να γνωρίσουν αυτό το πλούτο του νησιού και μόνο έτσι, αν τα παιδιά είναι ενημερωμένα, ευαισθητοποιημένα και πληροφορημένα, μπορούμε να ελπίζουμε ότι τελικά θα έχει επιτυχία όποια διαχείριση και προστασία κάνουμε στις προστατευόμενες αυτές περιοχές. Μου αρέσει η φωτογραφία από το Σμυρνοτσίχλωνο, που είναι ένα πουλί παγκόσμια απειλούμενο. Εμφανίζεται μονάχα στη Λέσβο από την Ευρώπη και σε λίγες περιοχές στην Τουρκία. Και είναι ένα από τα δύο πουλιά που έρχονται ξένοι για να δουν στο νησί μας. Πότε ξεκινάει αυτό το ταξίδι στη φωτογραφία? Το 2009 πήρα τα πρώτα μαθήματα στην φωτογραφική Τρία Μυτιλίνης, αλλά ουσιαστικά πάντα φωτογραφούσα. Απλά το πιο συστηματικά και πιο επαγγελματικά το έκανα από το 2009. Ξεκίνησα την ενασχόλησή μου από την δεκαετία του 2000 με τις ορχιδέες κατά βάση. Σιγά σιγά βελτιώνοντας και τον εξοπλισμό μου μπόρεσα να μπω και στα πουλιά και σε άλλες κατηγορίες της φωτογραφίας φύσης. Και ακόμα φωτογραφίζω. Δηλαδή με κάθε ευκαιρία προσπαθώ να βγάλω την τέλεια φωτογραφία, που δεν υπάρχει ουσιαστικά τέλεια φωτογραφία. Το ίδιο σημείο ή το ίδιο πουλί μπορώ να το φωτογραφίσω εκατοντάδες, να μην πω χιλιάδες φορές, ψάχνοντας το τέλειο. Ουσιαστικά ένα ταξίδι το οποίο δεν ολοκληρώνεται ποτέ. Πώς αισθάνεσαι που παντρεύεις δύο μεγάλες σου αγάπες? Εντάξει, είμαι ευτυχής. Ουσιαστικά είναι και εύκολο χόμπι η φωτογραφία φύσης. Δηλαδή, υπό νορμάλ συνθήκες, ξυπνάω την Κυριακή το πρωί 6 ώρα, που ούτως ή άλλως ξυπνάω, και πίσω στο σπίτι μου είναι 12 η ώρα. Οπότε είναι το ιδανικό, γιατί εκείνη τη στιγμή ξυπνάει ούτως ή άλλως η οικογένειά μου και μπορούμε να συνεχίσουμε και την δραστηριότητά μας. Έχεις εύκολη πρόσβαση σε όλο το νησί, δηλαδή κατά βάση γύρω από τον Γκαλονί, το οποίο σε μισή ώρα, τρία τέταρτα μπορείς να πας, αλλά ακόμα και στο πιο απομακρυσμένο μέρος, ας πούμε, που είναι το Σίγρι, η Φανερωμένη και τέτοια, θα κάνεις μια μισή ώρα. Οπότε ουσιαστικά είναι ευλογημένος τόπος η Λέσβος, γιατί έχεις πολλά διαφορετικά είδη κοστιμάτων, οπότε αντίστοιχα πολύ διαφορετικά είδη βιοποικιλότητας. Και με ένα τόσο μικρό μέρος, που από τη μία μέρα, από την άκρη στην άλλη, είναι μόνο 100 χιλιόμετρα. Σε πόσες εκθέσεις φωτογραφίας έχεις πάρει μέρος? Η προσωπική μου έκθεση είναι η δεύτερη αυτή, όχι η τρίτη μάλλον, σε σχέση με τη φύση. Μετά έχω κάνει και κάποιες εκθέσεις σε σχέση με το προσφυγικό. Και συνεχίζω να φωτογραφίζω. Δηλαδή, δεν σταματάω ποτέ ούτως ή άλλως και ελπίζω να έχω
πάντα τέτοιες συνεργασίες όπως τώρα με τον ΟΦΗΒΕΚΑ και να μπορούμε να κάνουμε πολύ όμορφα πράγματα. Από τις φωτογραφίες που φιλοξενούνται στην έκθεση, ποια είναι η αγαπημένη σου και γιατί? Εντάξει, η κάθε μία είναι εξαιρετική. Δηλαδή, θυμάμαι τη στιγμή που την έβγαλα. Αλλά αν θα μπορούσα να διαλέξω μία, θα ήταν αυτός ο Κατσουλιέρης, ο Κορυδαλός που λέμε εμείς, το οποίο είναι από τα πιο κοινά είδη που μπορούμε να δούμε αυτή την περίοδο. Αλλά νομίζω ότι η στιγμή και την ώρα που έβγαζα τη φωτογραφία είναι σχετικά πρόσφατη, περσινή φωτογραφία. Ένιωσα μια ανάσα, γιατί και εγώ είδα ότι ήταν σούπερ, ας πούμε, η φωτογραφία. Ενώ είναι ένα χαρακτηριστικό και πολύ εύκολο είδος. Αυτή τη χαρά που έχει ο φωτογράφος, νομίζω ότι δεν μπορεί να αντικατασταθεί με τίποτα. Να είμαστε γεροί, να φωτογραφίζουμε και μέσα από τη φωτογραφία να μπορούμε να αναδεικνύουμε και να μαθαίνει και ο κόσμος, τα παιδιά, την ομορφιά του νησιού, έτσι ώστε μετά να μπορεί και να στηρίζει και τις προσπάθειες που εμείς κάνουμε για την προστασία του. Αυτό νομίζω είναι το πιο σημαντικό και αυτός είναι και ο σκοπός μου, εμένα προσωπικά, και ο σκοπός ζωής μου.